Δήμαρχε, ακόμα μια φορά που υποδέχεστε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον κύριο Αλεξανδρή, με τον οποίο έχετε αναπτύξει μια εξαιρετικά δημιουργική, θα έλεγα, σχέση, γιατί πολλά έχετε πετύχει το τελευταίο χρονικό διάστημα και με το χτηματολόγιο, αλλά και με το νέο δικαστικό μέγαρο, το οποίο βαίνει προς την δρομολόγηση της υλοποίησής του. Τι συζητήσατε σήμερα και τι μπορείτε να μας πείτε και ποια είδηση μπορείτε να μας δώσετε? Να πω λοιπόν ότι υποδεχόμαστε για μία ακόμα φορά τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον κύριο Αλεξανδρή, ένα άνθρωπο που αγαπάει την ΚΟΟ και που η ΚΟΟ τον αγαπάει ακόμα πιο πολύ. Πραγματικά, στο πέρασμα του χρόνου, έχουμε αναπτύξει πολύ ισχυρούς δεσμούς που εδράζονται στην εμπιστοσύνη και στην αποτελεσματικότητα. Και βέβαια, ένας πυλώνας όλης αυτής της σχέσης είναι και ο Δικηγορικός Σύλλογος. Τα τελευταία χρόνια καταφέραμε σπουδαία πράγματα. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για όλα αυτά που έχουν ήδη παράξει ένα αποτέλεσμα. Όπως είναι, για παράδειγμα, η προγραμματική σύμβαση που έκανε ο Δήμος της ΚΟ με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, συνεπικουρώντας το Δικηγορικού Συλλόγου, που παρήγαγε ουσιαστικά την μεταγραφή της επέκτασης του σχεδίου πόλεως, μια εκκρεμότητα 35 χρόνων για την τοπική οικονομία. Συζητήσαμε για το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Δήμος της ΚΟ ουσιαστικά υποστηρίζει το κτηματολόγιο σε όλη του την λειτουργία, σε ό,τι αφορά το επίπεδο των μηχανικών. Δηλαδή, μηχανικός του Δήμου υπογράφει τις διοικητικές πράξεις αρμοδιότητας μηχανικού πάντα που αφορούν στη συνολική λειτουργία του κτηματολογίου. Γίνεται μια αγορά, γίνεται μια οριζόντια, γίνεται μια κατάτμιση, οτιδήποτε γίνεται, η τελική υπογραφή μέσω αυτής της προγραμματικής σύμβασης, η οποία έρχεται να καλύψει ένα κενό, γιατί υπάρχει ουσιαστικά η περίοδος της μετάπτωσης από το κτηματολόγιο το δικό μας στο ελληνικό κτηματολόγιο ΑΕ. Άρα λοιπόν εμείς ως Δήμος βάλαμε πλάτες, γιατί θεωρήσαμε ως ηθική μας υποχρέωση να το πράξουμε. Μιλήσαμε για το δικαστικό μέγαρο, θα σας τα πει ο κύριος Γενικός. Μιλήσαμε για το ενδεχόμενο της μεταφοράς. Δεν είναι ενδεχόμενο, είναι πλέον ένα σενάριο. Δεν χρειάζεται να πούμε σε αυτή τη φάση περισσότερα της μεταφοράς του κτηματολογίου, γιατί χρειαζόμαστε εμείς αυτόν τον χώρο για δικές μας διοικητικές υπηρεσίες, αλλά και το πώς θα αξιοποιήσουμε άλλη περιουσία του Δήμου για την μετεστέγαση του κτηματολογίου, και νομίζω ότι αυτό θα το πετύχουμε σε απόλυτη συνεργασία. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Γενικό και τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, και θεωρώ ότι η επόμενη επίσκεψή σας θα είναι το επόμενο τρίμηνο, ως ονούπο δηλαδή, να βάλετε το θεμέλιο λίθος στο δικαστικό μέγαρο. Θα πάμε και για την υπογραφή της σύμβασης, ναι. Κύριε Αλεξανδρή, από τη δική σας πλευρά, έτσι, ένα σχόλιο για όσα είπε ο Δήμαρχος. Ναι. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το νησί, αισθάνομαι ότι είναι ένας τόπος στον οποίο απλώς και μόνο από τελείως ανιδιοτελή, έτσι, αγάπη, προσπάθησα να κάνω πράγματα, και ευτυχώς που είχα το συγκεκριμένο πρόεδρο και το συγκεκριμένο δήμαρχο, ώστε να έχουν τις προτάσεις. Γιατί αν δεν υπήρχε οικόπεδο, δεν θα υπήρχε και δικαστικό μέγαρο. Γιατί οι προθέσεις έχουν πολλοί σε όλη την Ελλάδα. Αν δεν που δεν έχουν οικόπεδα όμως. Δηλαδή οι προθέσεις, χωρίς να υπάρχουν και τα υλικά μέσα, χωρίς να υπάρχουν οι άνθρωποι που θα τα τρέξουν, οι άνθρωποι που θα διευκολύνουν τις διαδικασίες, δεν μπορούν να υλοποιηθούν επειδή απλά και μόνο η κεντρική εξουσία είχε ένα σχέδιο. Γιατί σχέδιο έχουμε για πολλές περιοχές της χώρας. Αλλά περιμένουμε τις υλικές υποδομές χρόνια. Άρα ήταν μια συνεργασία η οποία στηρίχθηκε και στην πολύ καλή διαπροσωπική σχέση, η οποία καλλιεργήθηκε και αυτή, γιατί δεν ήταν δεδομένη, δεν γνωριζόμασταν από παλιά. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο θα αποδώσει είναι το επόμενο τρίμηνο και την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και την αρχή του έργου. Και όταν λέμε, θα είναι η αρχή ενός έργου που θα τελειώσει. Δηλαδή θα τελειώσει εντός θητείας της παρούσας κυβέρνησης, ενδεχομένως και αρκετά πριν από τη λήξη της συνταγματικής θητείας. Θεωρώ ότι αυτό είναι το σημαντικότερο, όπως σημαντικά είναι και αυτά που έγιναν στο κτηματολόγιο, και επίσης είπα στον κύριο Δήμαρχο ότι κάθε διάθεση και προσφορά από τη δική μου πλευρά είναι δεδομένη στην μεταβατική περίοδο, τώρα που όλα τα κτηματολογικά γραφεία και το σύνολο των υποθηκοφυλακίων της χώρας περνάει στην Εθνική Κτηματολόγιο ΑΕ, που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όχι πια του Δικαιοσύνης. Αλλά σε όλη τη μεταβατική αυτή φάση, από τα κτηριολογικά ζητήματα, από τα νομικά ζητήματα, από τα οργανωτικά ζητήματα, εμείς θα είμαστε δίπλα, γιατί θεωρούμε ότι η οικονομική εδώ ζωή της ΚΟ και η εξέλιξή της, που είναι άμεσα συναρτημένη με το κτηματολογικό γραφείο, συναρτάται και με το γενικότερο θέμα της οικονομικής ανάπτυξης. Γιατί η οικονομική ανάπτυξη έχει δύο πυλώνες. Απονομή ταχεία της δικαιοσύνης και γρήγορη διεκπεραίωση των υποθέσεων αγοραπολισίας. Εάν δεν κυκλοφορήσει το υπάρχον χρήμα, η οικονομική ανάπτυξη δεν υπάρχει.
είναι για να αντιλέμενα τα χρόνια ο στόχο, τον οποίο δεν πραγματοποιούμε. Και πάλι ευχαριστώ πολύ. Ασφαλώς, ο λόγος της παρουσίας σας είναι το νέο δικαστικό μέγαρο και οι εξελίξεις οι οποίες έχουμε πάνω σε αυτές, γιατί είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Ωστόσο, ποια είναι η ατζέντα του Υπουργείου, την οποία και εσείς ο ίδιος αναδεικνύετε εδώ στο νησί μας, και ποια είναι τα άλλα θέματα τα οποία εσείς ο ίδιος θέλετε να βάλετε στην συζήτηση με τον Δήμαρχο? Γιατί είδαμε και ένα κομμάτι της ψηφιοποίησης του κτηματολογίου, το οποίο απασχόλησε την κουβέντα σας. Αναφερθήκατε στον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος το είχε αναλάβει αυτό το έργο, και νομίζω ότι θα ωφελήσει και τα δικά μας νησιά. Έτσι και αλλιώς η ψηφιοποίηση είναι δεδομένη που γίνεται αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Γίνεται καθολικά και οριζόντια σε όλη τη χώρα. Άρα θα αφορά και την ΚΟ. Στην ΚΟ και στη Ρόδο έχει ένα ακόμη ειδικότερο κομμάτι, το οποίο είναι λεπτό. Ότι όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Δήμαρχος, κάτι που προηγείται 100 χρόνια, ας μην προηγείται 100 χρόνια στην επόμενη φάση, αλλά τουλάχιστον να συγχρονιστεί, γιατί εδώ έχουμε πολλές ταχύτητες. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι ευτυχώς που ήταν η Ιταλία εδώ για να υπάρχουν οι αποτυπώσεις των οικοπαίδων που δεν υπήρχαν σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Άρα το μέλημα του Υπουργείου Ψηφιακής με όλη τη δική μας συνδρομή είναι να τρέξει πολύ καλά αυτό το project. Πέρα από αυτό βέβαια υπάρχουν και άλλα σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν, αλλά τα έχουμε λύσει και με τη συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου, που είναι ο νέος δικαστικός χάρτης, το που θα γίνουν τα περιφερειακά πρωτοδικεία, αλλά σε όλα αυτά έχει υπάρξει συμφωνία, ειδικά στα Δωδεκάνησα δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα. Υπάρχουν γενικότερα θέματα νομοθετικής πολιτικής, ο ποινικός κώδικας, η μεταμόρφωση και μεταρρύθμιση του ΤΑΧΔΙΚ που αφορά και την μετέπειτα διαχείριση του δικαστικού μεγάρου, έτσι. Όλα αυτά τα θέματα θα τεθούν και σε όλα αυτά τα θέματα θα έχουμε συνεργασία. Και μετά να πάμε στο... Βεβαίως. Μιλήσατε για το νέο δικαστικό χάρτη. Είχαμε κάνει μια συνάντηση και μια συνέντευξη με τον κύριο Χατζιάμολο, ο οποίος μας ενημέρωσε πλήρως για το νέο δικαστικό χάρτη. Θα ήθελα και το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Καταργούνται πλέον τα ειρηνοδικεία, έχουμε αλλαγές στα πρωτοδικεία και όλα αυτά. Μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο? Κοιτάξτε, καταρχήν δεν καταργείται τίποτα το οποίο να μην μετατρέπεται σε περιφερειακό πρωτοδικείο, που σημαίνει ότι θα υπάρχει δικαστής που θα κάνει τις χρεώσεις. Γιατί αυτό είναι το βασικό, δηλαδή να συνεχίσουν να λειτουργούν όσο στην υποδοχή των αιτήσεων και την εκδίκαση οι επιμέρους μονάδες. Από εκεί και πέρα, εδώ στα Δωδεκάνησα δεν είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Σε άλλες περιοχές της χώρας είναι λογικό λόγω της ιδιομορφίας να υπήρχαν ζητήματα. Να πούμε και κάτι το οποίο δεν ίσχυσε όμως εδώ και θέλω να το δηλώσω κατηγορηματικά, γιατί είναι και μια δημόσια συνέντευξη. Ξέρετε, στην Ελλάδα η πολιτιακή τάξη όταν αναπτυσσόταν θεωρούσε ο κάθε υπουργός όλων των προηγούμενων, έτσι, σχεδόν από την εθνική αποκατάσταση με το 1830, ότι χρέος ανάμεσα σε όλα τα άλλα είναι να κάνει ένα δικαστήριο και σε οποιοδήποτε χωριό της χώρας. Δεν είναι αυτή η λειτουργία και διάρθρωση της δικαιοσύνης. Εκεί που πρέπει να γίνονται δικαστήρια είναι εκεί που συγκεντρώνεται η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, γιατί σε αυτήν απευθύνονται να αντιρρυθμίσουν τα δικαστήρια. Σε αυτό λοιπόν το ποικιλώνυμο χάος, όπου καθένας θεωρούσε αντίστοιχο της εκλογικής του πελατείας τη δημιουργία ενός πρωτοδικείου και ακόμη περισσότερο ενός ειρηνοδικείου, δεν θα κάνω εγώ ειρηνοδικείο στο χωριό μου, έτσι, έπρεπε να μπει ένα τέλος. Αυτό το τέλος μπαίνει τώρα. Δεν είμαστε κάθε χωριό και γυμναστήριο σε δικαστήρια. Ευχαριστούμε και στον πρόεδρο των δικηγόρων που βρέθηκε και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης πριν από λίγες μέρες, στη σύσκεψη που πραγματοποίησατε με τον Υπουργό τον κύριο Φλωρίδη, παρουσία του Γιάννη του Παπά, του Υφυπουργού Νησιωτικής Πολιτικής. Αλλά με αφορμή αυτή την συνάντηση εδώ, πείτε μας λίγα παραπάνω. Κοιτάξτε, αυτό που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να τονιστεί και να υποθεί είναι το γεγονός ότι έχουμε λόγο. Δεν είναι τυχαίο το ότι σε κάποιον σχεδιασμό, στον όποιο σχεδιασμό για το δικαστικό χάρτη καλείται ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ή οι πρόεδροι μάλλον των Δικηγορικών Συλλόγων να καταθέσουν τις απόψεις τους. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής διότι εισακουστήκαμε, διότι οι απόψεις μας ελήφθησαν σοβαρά υπόψη από το Υπουργείο και ο βασικός στόχος μας που ήταν να κατοικοεδρεύει ένας δικαστής στα νησιά που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν η ειρηνοδικεία, έγινε δεκτός. Ναι, μεν λοιπόν θεωρητικά καταργούνται τα ειρηνοδικεία, όπως λέγεται, αλλά ουσιαστικά είναι μία αναβάθμιση. Αναβαθμίζονται σε περιφερειακά πρωτοδικεία. Και οι δικαστές, οι ειρηνοδίκες, γίνονται πρωτοδίκες με μία επιμόρφωση που θα ακολουθήσει από την Εθνική Σχολή Δικαστών. Κλείνω με αυτό το θέμα. Εγώ να καλωσορίσω τον Γενικό, είναι ένας φίλος της ΚΟ,
Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα, σχεδόν όλα. Και αυτό που έχει σημασία, τα είπαν οι προλαλήσαντες σε μου, αυτό που έχει σημασία να ακουστεί είναι ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός. Υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει ένα πλάν, το οποίο αφού αποφασιστεί το ακολουθούμε πιστά και δίνουμε λύσεις. Προγραμματικές συμβάσεις, το αποτέλεσμα το δάτε. 5.000 πράξεις, δήμαρχοι, έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Δεν τελειώσαμε εδώ. Έχουμε Μαστιχάρι, έχουμε οικισμούς της ΚΟ, προσπαθούμε. Ανανέωσε ο Δήμαρχος την προγραμματική σύμβαση. Στη μετάβαση στο ελληνικό χτιματολόγιο έχουμε θεματάκια μη πλήρωσης κάποιων θέσεων που αναμένουν αυτή την εξέλιξη, γιατί είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Αυτό λύθηκε με μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Υπουργείου, κατά την οποία τοπογράφος του Δήμου αναπληρεί και ασκεί τα καθήκοντα της θέσεως του τοπογράφου μηχανικού. Όλα αυτά λοιπόν είναι πραγματάκια τα οποία έγιναν βάσει ενός σχεδίου. Υπάρχει σχέδιο το οποίο υλοποιούμε.